Ο Σύλλογος Δρομέων Άρτας, στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας και τον Ιατρικό Σύλλογο εθελοντική αιμοδοσία στα γραφεία του Αιμοδοτικού Συλλόγου το πρωί της Τετάρτης. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή όλων των αιμοδοτών, δρομέων και μη, για ακόμη μία φορά. Μέλη του Συλλόγου Δρομέων Άρτας, με σχετική τους δήλωση, έδωσαν και αυτοί το δικό τους μήνυμα. Για πρώτη φορά ο Σύλλογος Δρομέων συμμετέχει στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του νομού Άρτας. Ναι, μάλιστα είναι για πρώτη φορά. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το μήνυμα είναι διαχρονικό αλλά και επίκαιρο. Δίνει σε εμάς, σώζει μια ζωή. Έτσι, ο Σύλλογος Δρομέων Άρτας, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας, αποφασίσαμε αυτή την ημέρα να την αφιερώσουμε στην αιμοδοσία. Είμαι εθελοντής αιμοδότης και βέβαια είμαι και ανήκω στο Σύλλογο Δρομέων Άρτας. Θέλουμε να ενημερώσουμε τόσο τους αρτινούς πολίτες όσο και όλο τον κόσμο ότι το να δίνεις αίμα είναι ανώδυνο, γρήγορο και δεν κοστίζει κάτι από το χρόνο μας, να πούμε. Στόχος μας λοιπόν είναι να ευαισθητοποιήσουμε όλους τους πολίτες της Άρτας ώστε να συμμετέχουν όσο περισσότερο γίνεται στην αιμοδοσία. Όπως ξέρετε, το τρίπτυχο της επιτυχίας είναι ευαισθητοποίηση και μέσα από αυτή τη δράση μας αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό το μήνυμα προσπαθούμε να δώσουμε. Σαν Σύλλογος Δρομέων Άρτας λοιπόν θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τα μέλη του συλλόγου μας που έδωσαν αίμα όσο και τους εθελοντές αιμοδότες που ήρθαν να στηρίξουν αυτή την προσπάθειά μας σήμερα. Πρώτη φορά έθελα τις αιμοδότης. Όχι, σταθερή. Σταθερή. Πόσα χρόνια ασχολείστε με αυτό και είστε εθελοντής αιμοδότης? Τα τελευταία 5 χρόνια. Πώς είναι αυτή η διαδικασία? Αυτή η διαδικασία είναι υπέροχη. Στο πλαίσιο της προσφοράς δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σήμερα είμαστε εδώ με το Σύλλογο Δρομέων. Στηρίζει ο Σύλλογος Δρομέων την εθελοντική αιμοδοσία. Σήμερα δεν τρέχουμε. Σήμερα τρέχει το αίμα μας και δίνει ζωή. Μεγάλη εντύπωση μας προκάλεσε και ένας εθελοντής, όπου δίνει αίμα εδώ και 30 χρόνια. Στη δήλωσή του ανέφερε ότι το να δίνεις αίμα είναι ένα δώρο ζωής για τον συνάνθρωπο και ότι οφείλουμε όλοι μας να το δίνουμε απλόχερα. Εγώ προσωπικά δίνω εδώ και 30 χρόνια αίμα, 2 φορές το χρόνο. Είναι μία ανώδυνη διαδικασία, την οποία την προτείνω σε όλους, γιατί μόνο καλό μπορεί να προσφέρεις. Και σήμερα καλέστηκα εδώ από το Σύλλογο Δρομέων, γιατί τις προηγούμενες μάλλον φορές τις δίνω στο νοσοκομείο. Σήμερα λοιπόν με την ευκαιρία αυτή δώσαμε εδώ που έκανε ο Σύλλογος Δρομέων μαζί με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας. Είναι κάτι το οποίο είναι μια προσφορά την οποία θέλω να την κάνω για τον εαυτό μου και για τον κόσμο. Το μήνυμα είναι ότι είναι μια διαδικασία την οποία ξαναλέω πάλι ότι είναι ανώδυνη. Την προτείνω σε όλους, σε τα μικρά παιδιά και μπορούμε να βοηθούμε έτσι έναν συνανθρωπό μας στην περίπτωση που θα χρειαστεί αυτό αίμα, γιατί αύριο μπορεί να είμαστε εμείς. Άρα λοιπόν δεν βλέπω το λόγο σε αυτούς που μπορούν να δώσουν να μην δώσουν. Η γραμματέας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με τους δύο συλλόγους, αλλά και τη συμμετοχή του κόσμου που για ακόμη μια φορά ήταν μεγάλη. Ενώ λόγο έκανε και για τις δράσεις του Συλλόγου που θα ακολουθήσουν εν ώψη των Χριστουγέννων. Άλλη μια αιμοδοσία από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Άρτας για τον μήνα Νοέμβριο. Για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε με το Σύλλογο Δρομέων. Θέλουμε πάρα πολύ να τους ευχαριστήσουμε για τη δράση τους και την κοινωνική τους προσφορά. Ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα και έχουν έρθει ήδη τα μέλη τους και δίνουν αίμα, τους ευχαριστούμε πολύ. Έρχονται τα Χριστούγεννα, άλλες αιμοδοσίες το Δεκέμβριο, μάλλον θα κλείσουμε τη χρονιά με μία διήμερη αιμοδοσία κατά πάσα πιθανότητα Σαββατοκύριακο για να δώσουμε την δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να έρθουν να αιμοδοτήσουν. Και άλλες δράσεις, μιας και είμαστε λίγο πριν τις γιορτές. Πάντοτε τις γιορτές κάνουμε... Είστε πολύ ενεργοί στο σύλλογο. Κάνουμε πάντοτε ενημέρωση, να μην ξεχνάμε ότι ενημερώνουμε για τον μυελό των οστών. Είναι μια πολύ σημαντική δράση και αυξάνονται οι δότες. Από εκεί και πέρα θα στολίσουμε το δέντρο μας, θα φτιάξουμε το καθιερωμένο ζεστό κρασί, διήμερη αιμοδοσία, ετοιμάζουμε ωραίες εκπλήξεις για τους αιμοδότες εκείνων των ημερών και πιστεύω ότι θα κλείσει και αυτή η χρονιά με πολύ θετικό πρόσημο, μάλλον θα έχουμε νέο ρεκόρ αιμοδοτών και εύχομαι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια να πετύχουμε και το στόχο μας που είναι η αυτάρκεια του νομού μας σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το στόχο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που
οι πράξεις μας αποδίδουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την αιμοληψία ο κάθε υποψήφιος αιμοδότης εξετάζεται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό της αιμοδοσίας. Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα ηλικίας 18-60 ετών μπορεί άφοβα να δίνει αίμα. Η αιμοδοσία είναι τελείως ανώδυνη και διαρκεί 5 με 10 λεπτά της ώρας. Κανένα φάρμακο δεν αντικαθιστά το αίμα που χρειάζεται ο ασθενής. Ο εθελοντής αιμοδότης, δίνοντας αίμα, αισθάνεται ως άνθρωπος την ηθική ικανοποίηση ότι κάνει το καθήκον του σώζοντα μια ζωή και ως πολίτης ότι συμβάλλει στη βελτίωση υγείας του λαού. Δικαιούται αίμα σε ώρα προσωπικής ή οικογενειακής ανάγκης, δικαιούται δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στο νοσοκομείο και συμβάλλει ανεκτίμητα στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε αίμα.